Και τώρα επανερχόμαστε και πηγαίνουμε στην τρίτη ομάδα, στην ομάδα e-compost, την ομάδα εκπροσωπεί ο κύριος Σταμάτης Καραβασίλης, γεωπόνος εδαφολόγος. Σταμάτης Καβασίλης. E-compost δίνει τη δυνατότητα σε αγροκτηνοτροφικές επιχειρήσεις να συλλέγουν τα απόβλητά τους και μέσω της θερμόφιλης βιοαπικοδόμησης των οργανικών υλικών, δηλαδή μέσω κομποστοποίησης, να παράγεται ένα άριστο θρεπτικό υπόστρωμα για τα φυτά. Κύριε Καραβασίλη, έχετε το λόγο, έχετε 3 λεπτά. Πρόκειται για μια επιχείρηση η οποία η έδρα της βρίσκεται στην Κορινθία. Λοιπόν, στην ουσία κάνουμε την κομποστοποίηση και χρησιμοποιούμε διάφορα υλικά από... Αλλάζουν διαφάνειες, γιατί πάλι και εγώ έχω πρόβλημα. Α, εντάξει. Αλλάζουν διαφάνειες, βεβαίως. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρόκειται, είχαμε βάλει, ας πούμε, για τη θεματική ενότητα περισσότερο την κυκλική οικονομία, αλλά νομίζουμε ότι η κομποστοποίηση γενικότερα έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση των εδαφών, των υδάτων, γενικότερα με πολλούς τομείς. Θα το προσπαθήσω να το τεκμηριώσω λίγο πιο μετά. Η Κορινθία γενικότερα είναι μια αγροκτηνοτροφική περιοχή, έχει εντατική καλλιέργεια και εντατική εκτροφή ζώων. Κάποια από τα απόβλητα τα οποία και από αυτούς συνεργαζόμαστε είναι τα ελαιοτριβία, είναι τα ινοπία, η στάβλη. Όσο και περίεργο πρέπει να μας φανεί αυτό, τα απόβλητά τους, για παράδειγμα των ινοπίων ή των ελαιοτριβίων, ότι μπορούν να μείνουν εκεί στα ρέματα, όπως τα αφήνουν συνήθως τα απόβλητά τους, μέχρι και 10 χρόνια και να μην διασπώνται. Το ίδιο ισχύει και με τα ελαιοτριβία. Όλοι έχουμε περάσει από ένα ελαιοτριβείο και έχουμε δει τις μυρωδιές, τις πολύ άσχημες μυρωδιές, και θεωρούνται από τα χειρότερα απόβλητα, τα οποία μολύνουν και τα εδάφια αλλά και τα νερά. Αλλά επίσης και η εντατική εκτροφή ζώων, η οποία αποτελεί πάντοτε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γενικότερα, αυτό που χρησιμοποιούμε είναι τα ελαιόφυλλα κυλιοπυρήνας, ο οποίος έχουμε χρησιμοποιήσει, ένα πολύ καλό τελικό προϊόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια περιοχή η οποία έχει παραγωγή ελιάς με βασικές ασθένειες, όπως είναι το βερτισίλιο, ότι με αυτή τη διαδικασία στην ουσία σταματάμε αυτή την ασθένεια και δεν τη διαδίδουμε σύμφωνα με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τώρα γενικότερα η Ένωση. Αξιοποιούμε τα στέμφυλλα που είναι από τα χειρότερα απόβλητα, ιδιαίτερα για την περιοχή της Νεμαίας, που είναι μια παραγωγική περιοχή, είναι πολύ γνωστό. Το εξαντλημένο υπόστρωμα των μανιταριών, τα κλαδεύματα κυποτεχνίας και δεντροστοιχείων, που εδώ είναι και συνεργασία με τους Δήμους, που η οποία μπορούμε να κάνουμε, τα οποία είναι από τα χειρότερα απόβλητα. Μιλώντας στο Δήμο της Αθήνας, από τα οχήματα που πηγαίνουν στην Χωματερή, το 65% των οχημάτων μεταφέρουν κλαδεύματα κυποτεχνίας και δεντροστοιχείων. Άρα βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι ότι μπορούμε να καλύψουμε και αυτό εδώ πέρα το κομμάτι με την κομποστοποίηση την οποία κάνουμε. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε την αριστερή εικόνα, το αρχικό υλικό που έχουμε πάρει, το δεξιά εικόνα σήμερα αυτό το υλικό, το οποίο είναι και προς πώληση. Το πολύ σημαντικό είναι ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, υποτίθεται, ένα προϊόν για τη βιολογική γεωργία, για τη συμβατική γεωργία και πολύ περισσότερο για την κυποτεχνία, τα φυτεμένα δώματα, δηλαδή ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε υλικά που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί και το έδαφος. Επομένως, μπορούμε να καλύψουμε όλες αυτές εκεί πέρα τις ανάγκες, είτε του κλάδου της κυποτεχνίας, είτε της βιολογικής ή συμβατικής γεωργίας. Πολύ σημαντικό, αποφεύγουμε τη μείωση των όγκων των αποβλήτων και έχουμε διαθέσιμο χώρο στο σχοιτά, που αυτά τα υλικά συνήθως όταν πηγαίνουν σχοιτά είναι έφλεκτα και έχουμε πάντοτε ζημιές από τις πυρκαγιές που μπορεί να υπάρχουν αυτά ανάφλεξη. Και το πιο σημαντικό για την κυκλική οικονομία είναι ότι για την κλιματική αλλαγή είναι η διαδικασία αυτή η οποία δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα, μάλλον τον άνθρακα στα εδάφη και όχι στην ατμόσφαιρα με τη μορφή του αέριου ρήπου, του θερμοκηπίου, του διοξιδίου του άνθρακα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε, κύριε Καβασίλη. Okay. Τέλος χρόνου. Το λόγο έχει η Επιτροπή Κρίσης. Ποιος θέλει να κάνει μια ερώτηση, παρακαλώ. Κύριε Αραγώση, μπορώ? Βεβαίως, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν μου είναι σαφές αυτό καθόλου, ποια ακριβώς είναι η καινοτομία της πρότασης. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε, υποτίθεται για την κυποτεχνία και για τα φυτεμένα δώματα, χρησιμοποιούμε το κομπόστ, το οποίο είναι το βασικό συστατικό, προκειμένου να δημιουργηθούν υποστρώματα στα οποία απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί το έδαφος σαν πόρος. Δηλαδή, η κατασκευή των φυτεμένων δωμάτων και η κατασκευή βάσει των διεθνών προδιαγραφών και πολύ πρόσφατα, εύχομαστε να γίνει και των ελληνικών, ότι χρησιμοποιούμε υλικά που δεν περιέχουν μέσα καθόλου έδαφος για το καλό το κτίριο κτλ. Και έχουμε μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή την κοινοτομία. Δεν εισάγουμε υλικά, προσπαθούμε να τα φτιάξουμε μόνοι μας εδώ πέρα στην περιοχή της Ελλάδας. Και μάλιστα στις Κορινθίες συγκεκριμένα.